Αυτό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Οι σταθμοί βάσης, η ηλεκτροπαραγωγή που γινόταν από το Λιγνίτη, για μία ακόμα φορά κράτησε το σύστημα. Νομίζω ότι ο κύριος Αδαμίδης, ο Γιώργος, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, θα μας πει πολλά περισσότερα, αν τον έχουμε στη σύνδεση. Γεια σας, κύριε Αδαμίδη. Καλό μεσημέρι. Μας κράτησε ζωντανή τη χώρα για μία ακόμη φορά ο Λιγνίτης. Και όχι μόνο. Καλό μεσημέρι. Δεν είναι η πρώτη φορά, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς, πολύ φοβάμαι το ότι μια αντίστοιχη ημερομηνία του 2023 θα φανεί η πραγματική γύμνια του συστήματος, η πραγματική γύμνια αυτής της επιλογής, και δεν είναι πολύ μακριά το 2023. Ενδεχομένως και του 2022, κύριε Αδαμίδη, στην επόμενη θερμαντική περίοδο. Ενδεχομένως. Ναι, θα το δούμε αυτό. Εγώ ευελπιστώ το ότι οι μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας θα κρατηθούν τουλάχιστον αυτές του Αγίου Δημητρίου η Μελίτη, και το 2022 θα μπει και η Πτολεμαΐδα 5, να μπορέσουν να έχουν την δυνατότητα να στηρίξουν και την τηλεθέρμανση, οι 5 για την πόλη της Πτολεμαΐδος και οι άλλες του Αγίου Δημητρίου για την Κοζάνη. Αυτό, αν γίνει το 2022, θα είναι πολύ αισιόδοξο και νομίζω ότι θα είναι κατόρθωμα αν το 2022 είμαστε έτοιμοι και να λειτουργήσουμε την Πτολεμαΐδα 5 αλλά και να δώσουμε και τηλεθέρμανση. Αυτά είναι τουλάχιστον τα χρονοδιαγράμματα. Μπορεί να έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για την τηλεθέρμανση. Πιστεύω όμως ότι λογικά αυτό πρέπει να υλοποιηθεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση, κάθε φορά η κυβέρνηση, αλλά εμπροκειμένου η σημερινή, η οποία πήρε μια απόφαση η οποία νομίζω ότι δεν βγαίνει. Η άσκηση αυτό που λένε δεν βγαίνει, είναι η πραγματικότητα. Σήμερα και χθες, τρεις μέρες, ολόκληρη η χώρα είναι σκεπασμένη από ένα πέπλο του χιονιά. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και τεράστια προβλήματα. Θα έρθουμε και σε αυτό. Να μείνουμε λίγο στο Λιγνίτη. Ποιο είναι το ποσοστό της συμβολής του, μέχρι πού πιάσαμε οροφή? Αυτή τη στιγμή δουλεύουν 8 λιγνητικές μονάδες. Αυτές υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, γιατί στη Μεγαλόπολη δεν μπήκε το σύστημα εκεί, γιατί έχουμε και άλλα προβλήματα στη Μεγαλόπολη, λόγω του ότι δεν υπάρχει δίκτυο να μεταφέρει το σύνολο της παραγωγής, με δεδομένο το ότι έχουμε εκεί και μια μονάδα φυσικού αερίου, η οποία δουλεύει πολύ πιο κάτω από τη δυναμική της. Και ο λόγος είναι, όπου οφείλεται και το blackout της περασμένης Κυριακής, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο δυτικός διάδρομος, και όσο και αν φαίνεται περίεργο, ένα μοναστήρι εκεί στα Καλάβρητα, θεωρείται ότι υπάρχει μια οπτική όχληση από έναν πυλώνα που είναι 500 μέτρα μακριά, 470 μέτρα μακριά, και δεν αφήνουν να συνδεθεί ενώ είναι όλο το έργο έτοιμο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Πελοποννήσου και στην μεταφορά της παραγωγής που υπάρχει στο σύνολο της Πελοποννήσου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είχαμε και τις λιγνητικές μονάδες στη Μεγαλόπολη. Για ποιες λιγνητικές? Μία έμεινε, οι 4, διότι η 3 δεν δουλεύει πλέον. Στην ουσία αναμένουμε την τυπική απόσυρσή της από τον ΑΔΜΙΕ, από τη ΔΕΗ δηλαδή, μετά και την έγκριση και από τη ΡΑΕ. Το ζήτημα λοιπόν είναι, που είναι πολύ σημαντικό, φαίνεται ότι στην περιοχή μας οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, της Καρδιάς και της Μελίτης κράτησαν την ηλεκτροδότηση της χώρας. Διότι αυτό είναι το ζήτημα. Όταν μιλάμε για ασφάλεια εφοδιασμού, αυτό ακριβώς εννοούμε. Το είδαμε το 2000. Ναι, καλά τα πήγαμε στην παραγωγή. Στα δίκτυα έχουμε ένα θέμα. Είχαμε πολλές διακοπές, κύριε Αδαμίδη, λόγω του καιρού. Και επειδή εσείς περάσατε και την Εθνική κατεβαίνοντας στην Αθήνα, υπήρξαν καιρικά φαινόμενα, πράγματι, αλλά έχουμε νησιά αποκομμένα πια από το ρεύμα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στις σποράδες, στα νησιά, στο υπηρετικό σύστημα όπου ηλεκτροδοτούνται. Είχαμε καλώδια τα οποία κοπήκανε από την πτώση δέντρων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πρόβλημα. Είναι δύσβατη η περιοχή, εκεί στα ανατολικά του Πηλίου,
αν μπορώ καλά να προσδιορίσω το χώρο που υπάρχει το πρόβλημα. Νομίζω ότι μέχρι το απόγευμα θα καταφέρουν τα συνεργεία να δώσουν αυτή τη μάχη προκειμένου και να την κερδίσουν. Είναι δύσκολο. Γιατί η κακοκαιρία, κύριε Αδαμίδη, κατεβαίνει προς τα κάτω τώρα και θα χρειαστούν αυξημένες ανάγκες. Να μας πείτε και μια φράση για το ότι αποχαιρετούμε ως δημόσιο, εννοώ, τον ΑΔΜΙΕ. Το ΔΔΕ. Το ΔΔΕ, ναι. Το ΔΔΕ. Το ΔΔΕ. Υπάρχει μια απόφαση λιμένη όπου αναμένουμε στις 19 του μήνα Φεβρουαρίου να δούμε πώς εξελίσσεται το market test για την παραχώρηση του 49% καταρχήν του δικτύου διανομής σε ιδιώτες. Μια κίνηση που δεν επιβάλλεται από πουθενά. Είναι μια καθαρά κίνηση της κυβέρνησης. Γιατί αν με τον ΑΔΜΙΕ είχαμε τα μνημόνια όπου επέβαλαν το διαχωρισμό του δικτύου μεταφοράς από την μητρική εταιρεία, εδώ με το ΔΔΕ δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Αυτό είναι μια καθαρά κίνηση πολιτική, η οποία θέλει υποτίθεται να εισέλθουν στα ταμεία της ΔΕΗ χρήματα από την πώληση του ΔΔΕ, μόνο που ο ΔΔΕ, το 49% καταρχήν, είναι μια εταιρεία, μονοπωλιακή δραστηριότητα ασκεί, έχει μόνο κέρδη, πάνω από 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι τα έσοδα του ΔΔΕ, άρα νομίζω ότι είναι τελείως λάθος επιλογή αυτή να ξεπουλήσεις και το δίκτυο διανομής από ένα κρατικό μονοπόλιο να γίνει ιδιωτικό μονοπόλιο. Αυτά όλα θα τα πληρώσει ο καταναλωτής στο μέλλον, όπως γίνεται και αλλού. Μόνο που υπάρχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να δει η σημερινή κυβέρνηση, ότι στην Ευρώπη άρχισαν να επανακρατικοποιούν και στην Αμερική εταιρείες ενέργειας. Εδώ όπως είχε γίνει και με το νερό, κύριε Αδαμίδη. Όπως είχε γίνει με τον ΟΤΕ, κύριε Αδαμίδη. Δηλαδή ένα μονοπόλιο κυριολεκτικά το παραχωρούμε στους ιδιώτες. Γιατί όλη η παραγωγή το δίκτυό του χρησιμοποιούν. Και κάποιοι ιδιώτες μάλιστα είναι και κρατικές επιχειρήσεις, κύριε Αδαμίδη. Όλες αυτές έτσι είναι. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Ακόμη και η πρόσφατη συμφωνία που έχει γίνει για την υπογραφή του Σύμφωνου Συνεργασίας με την γερμανική RWE, έτσι όπως την ξέρουμε, είχε επιχειρηθεί και το 2008 να γίνει κατά τη στοιχεία με λιθανθρακικές μονάδες. Τώρα βλέπουμε τον γερμανικό κολοσσό, κρατικός βεβαίως, να εγκαθίσταται στα ορυχεία της περιοχής για να μην λέμε ότι... με 51% η RWE, 49% η ΔΕΗ, το μεγάλο φωτοβολταϊκό της περιοχής με μια υπεραξία που θα πάει στη Γερμανία και δεν θα αφήσει τίποτε για την περιοχή, απλά θα καταλάβει και περίπου 60.000 στρέμματα αυτά. Για να μην μιλάμε για αποκρατικοποιήσεις, κύριε Δαμίδη, αλλά για κρατικοποιήσεις άλλων κρατών ουσιαστικά. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε ακόμη διευκρινίσει τι θα γίνει και με το ιδιοκτησιακό αυτών των εδαφών. Όταν το 51% θα είναι της RWE, αντιλαμβάνεται κανείς για το περί τίνος πρόκειται. Εγώ νομίζω ότι σε άλλες περιπτώσεις θα είχαμε μεγαλύτερες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Δυστυχώς, σήμερα δεν μπορούμε, υπάρχει και ο κορονοϊός, βρέθηκαν πάρα πολλά πράγματα αρνητικά όλα μαζί και θα επιλέξουν οι πολίτες, ωραία, νομίζω, το επόμενο χρονικό διάστημα την αντίδρασή τους. Ωραία. Κώστα, κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Όχι, τον ευχαριστούμε πολύ.